Να ξεκινήσω λέγοντας ότι στη χρονιά που μας πέρασε, το 2018, οι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα, οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποίησαν 163 κινητοποιήσεις. Σε αυτές βεβαίως περιλαμβάνονταν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι, αλλά υπήρχαν και κάποιες που αμοιβώς αφορούσαν τα ζητήματα της υγείας. Όπως παραδείγματος χάρη το δεκαήμερο του 8 με 18, που υπήρχαν συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για την υγεία. Τα αιτήματά μας είναι διαχρονικά, στον βαθμό που η πολιτική που εφαρμόζεται, όχι απλώς την καλύνη, αλλά τα οξύνη. Και βέβαια τα αιτήματά μας αυτά ταυτίζονται με τα αιτήματα των εργαζομένων που υπάρχουν στα σωματεία και που κρατάνε με τις δικές προσπάθειες τη λειτουργία των σωματείων και τα ξενομονίες που θα έχουν, θα πω παρακάτω. Θεωρούμε λοιπόν εμείς, αγαπητοί μου, ότι η παροχή υπηρεσίων υπηρεσίων στους αξιούχους δεν είναι απλά μια υποχρέωση από την πλευρά της πολιτείας. Είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε θεμελιώσει και πληρώνοντας ως εργαζόμενοι τις εισφορές της υγείας τότε που πολύ λίγο τις χρειαζόμασταν ως νεότεροι, αλλά βεβαίως που τις πληρώνουμε και τώρα αδρά με την εισφορά υγείας και στην επικουρική μας σύνταξη 6% και στην κύρια σύνταξη επίσης 6%. Θα σας διανυμηθεί ένα κείμενο, υπάρχουν τα στοιχεία, θα δείτε και παραδείγματα που εμείς τέλος πάντων έχουμε καταγράψει σε σχέση με το τι στοιχίζει αυτή η εισφορά σε ένα συνταξίουχο και κυρίως σε ένα χάμηλο συνταξίουχο. Είναι γνωστό, το ξέρετε, ότι από τον προπολογισμό στο προϋπολογισμό του 2019 προβλέπονται τα ίδια κονδύλια με το 2018 για την υγεία, τα οποία ήταν μειωμένα κατά 383 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, έτσι, που και ο προηγούμενος χρόνος είχε μια μείωση 25% με τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς υπάρχει μια διαρκής μείωση των δαπανών για την υγεία από την πλευρά του κράτους και των κυβερνήσεων. Και βέβαια έρχονται τώρα σε αυτές τις περιποπές να αποτελέσουν αντίβαρο οι εισφορές των συνταξιούχων, οι οποίες καταγίνονται γύρω στα 717 εκατομμύρια, ενώ αν υπολογίσουμε τις περιποπές για την δαπάνη της υγείας και από τον ΕΟΠΗ είναι γύρω σε 620 περίπου εκατομμύρια. Αυτά τα δείτε, αυτά τα νούμερα μπορεί να είναι περίπου τα δείτε. Αυτά τα δείτε, Πρόεδρε, το κείμενο, τα προστάζουμε για να κάνουμε τις σημειώσεις μας. Αν θέλετε να παρακολουθείτε, ναι, ναι, για να κάνουμε τις σημειώσεις μας, πάνω για να παρακολουθούμε. Τώρα, αυτές οι σημειώσεις στην υγεία έρχονται να καταστούν και από μια πρόσφατη νομοθέτηση που έχει γίνει και η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, στους Δήμους και στις περιφέρειες, να παρεμβαίνουν με κονδύλια στην υγεία, είτε εξασφαλίζοντας εξοπλισμό, είτε εξασφαλίζοντας συντηρήσεις κτηρίων κτλ. Τέτοιες δράσεις έχει ήδη ξεκινήσει η περιφέρεια, τις ξέρετε, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις ξέρετε, από δελτία τύπου της περιφέρειας, όπου και διατέθηκαν 6 εκατομμύρια για την καινούργια μονάδα του ΑΚΕΠΑ και για τα χειρουργεία του Αγίου Παύλου και τώρα υπάρχουν καινούργιες παρεμβάσεις, άλλες 500.000 από όσο γνωρίζουμε, για τέτοιες συμπληρώσεις αναγκών των νοσοκομείων, είτε αφορά σε υποδομές, είτε αφορά σε εξοπλισμό. Βεβαίως, οι συναντήσεις που είχαμε με κάποιους διοικητές, επιδιώξαμε να έχουμε συναντήσεις με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Συναντηθήκαμε με 4 από αυτούς και συζητήσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις νοσοκομικές μονάδες. Από τους διοικητές βγαίνει μια εικόνα ότι η κατάσταση βεβαίως είναι δύσκολη, αναγνωρίζονται όλα τα προβλήματα και η ύπαρξη όλων των προβλημάτων αναγνωρίζεται και από τους ίδιους, ναι, ότι υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων το χρειάζεται μια εικόνα ότι τέλος πάντων τα καταφέρνουμε δύσκολα μεν, αλλά καταφέρνουμε και λειτουργούμε σαν υγειονομικές μονάδες. Βέβαια, η δική μας θέση είναι ότι η εμπλοκή είτε της τοπικής διοίκησης, είτε δωρητών, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Σαββίδης και άλλοι. Πέραν το ότι εντάξει, λύνουν κάποια προβλήματα προφανώς, έτσι. Απ' την άλλη όμως λειτουργούν στο να
χαλαρώνει έως και να διαλύεται το ηναίο της υγείας που εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι στα θέματα της υγείας, όπως και της ασφάλισης προφανώς, έτσι, απόλυτα υπεύθυνο είναι το κράτος, τα αρμόδια υπουργεία που πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να χρηματοδοτούν με επάρκεια και τη δημιουργία νέων μονάδων και τον εξοπλισμό των υπαρχόντων και το προσωπικό το οποίο λείπει και θα πω παρακάτω δύο λόγια, έτσι, και τη συντήρηση σε όποια χρειάζεται. Εξάλλου, έχετε υπόψη σας ότι στο Άγιος Παύλος κλείσανε δύο μονάδες, αυτή της αιμοδοσίας και της μεσογειακής ανεμίας, επειδή ακριβώς τα κτίρια στα οποία στηχάζουμε ήταν ακατάλληλα στατικά. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο είχε παραπολιθεί οικόπεδο για να γίνει επέκτασή του, έτσι, όμορο οικόπεδο εκεί, το οποίο ουδέποτε, όπως το λένε, έχει δημιουργηθεί μετά από το κλείσιμο των νοσοκομείων που είχαμε, της Παναγίας κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας, ότι πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό η υγεία και όχι εμπόρευμα, έτσι όπως γίνεται μέσα από τη διαδικασία και των, πώς το λένε, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε καταγράψει ελλείψεις των νοσοκομείων, τις οποίες θα τις δείτε. Θα είναι χάσιμο χρόνο να τις αναφέρω. Ωστόσο, θα πω ένα απλό πράγμα. Στο αντικαρκυνικό παραδείγματος χάρη, έτσι, λείπουν 116 νοσηλευτές, 25 γιατροί, 30 διοικητικό προσωπικό, 10 τεχνικοί, 30 αποδοτικό προσωπικό. Δεν έχει μαγνητικό τοπογράφο, από ό,τι μας λένε οι εργαζόμενοι. Έτσι, το κέντρο προληπτικού ελέγχου συρρυκνώνεται, η γνωστοχειρουργική κλινική έκλεισε επειδή δεν υπήρχε γιατρός. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος επίσης και αυτό. Το μαστού περιόρισε τις μαστογραφίες. Η γυναικολογική κλινική και άλλες κλινικές με ένα-δύο γιατρούς λειτουργούν, έτσι, γιατί ακριβώς δεν γίνονται προσλήψεις. Έλλειψη προσωπικού υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία και υπερβαίνει το 30% τουλάχιστον στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι μικρότερο στους γιατρούς, αλλά υπάρχει επίσης έλλειψη και σε άλλες ειδικότητες, πέραν του ότι λειτουργίες των σωματείων όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σύντηση έχουν δοθεί σε ιδιώτες. Βεβαίως έρχεται τώρα, έχουν τώρα διοικητές και μας λένε ότι διώχνουν τους εργολάβους από αυτές τις υπηρεσίες, αλλά στην ουσία τι κάνουν, τους αντικαθιστούν με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δηλαδή προσλαμβάνουν εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις, περιορισμένο χρόνο εργασίας, έτσι, και ανακυκλώνουν την ανεργία η οποία υπάρχει στο χώρο, κατά την άποψή μας εξυπηρετώντας και την πολιτική της κυβέρνησης που αυτό ακριβώς κάνει με τα διάφορα προγράμματα τα οποία έχει ενεργεία και ανακυκλώνει τους εργαζόμενους είτε με πεντάμινα είτε με οχτάμινα είτε με αιτήσιες στο πολύ συμβάσεις εργασίας. Βέβαια από τα νοσοκομεία βγαίνει ένα παράπονο από τους διοικητές ότι τέλος πάντων θα πρέπει να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μην υπάρχει ο όγκος αυτός της εισόδησης των ασθενών στα νοσοκομεία. Ωστόσο, στην πρωτοβάθμια υγεία υπάρχει η ίδια τραγική κατάσταση σε όσο αφορά τη λειτουργία τους. Η ίδια κατάσταση σε ελλείψεις δηλαδή προσωπικού γιατρών κτλ. Κτλ. Ένα παράδειγμα, Κραυγαλαίο, είναι το κέντρο υγείας της Χαλάστρας. Συναντηθήκαμε με τον διευθυντή αυτού του κέντρου, όπου φύγανε τρεις γιατροί, ο ένας επειδή αξιοποιήθηκε, ο άλλος επειδή ήταν δικαιόμενος και είχε μια πιο καλή θέση σε κάποιο άλλο νοσοκομείο κτλ. Σε κάποια άλλη μονάδα, γιατί το δικαιούταν με βάση τον νόμο. Έτσι. Αλλά ουδέποτε αυτοί να πληρώθηκαν με αποτέλεσμα το κέντρο υγείας να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις εφημερίδες που κάνει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση να λειτουργεί και το ιατρείο του Ανατολικού. Επίσης, επειδή έπαιρνε για εφημερίες από το κέντρο υγείας του Λανταδά, οι αντίστοιχες μειώσεις σε αυτό το κέντρο, όσο είναι, μειώνουν τη δυνατότητα και του κέντρου υγείας της Χαλάστρας να λειτουργήσει στις εφημερίες. Τα λέμε εντελώς δειγματοληπτικά. Και βέβαια τώρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία επιφανεύεται ότι στείλει τις καινούργιες μονάδες υγείας στον πρώτο βαθμό, τις τοπικές μονάδες, τα ΤΟΜΗ, έτσι. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσει, ας πούμε, το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας υγείας και της πίτρεψης. Ωστόσο, γράφηκα μέσα από το κείμενο ότι είναι 10
διορθώστε το σας παρακαλώ, χθες με τον κύριο Πλωμαρίδη που συναντηθήκαμε, μας είπε ότι 5 από τις μονάδες αυτές λειτουργούν και μάλιστα λειτουργούν επειδή δεν υπάρχουν χώροι να στεγαστούν, λειτουργούν στα απογευματινά ιατρία του ΕΣΥ, του ΙΤΑ. Με αποτέλεσμα δηλαδή να μην γίνονται τα απογευματινά ιατρία του ΙΤΑ. Άρα στην ουσία δεν λύνουν τίποτα πέραν του ότι με έναν γιατρό και με έναν παιδίατρο, οι οποίοι αποτελούν και τους οικογενειακούς γιατρούς, έτσι, και με έναν νοσηλευτή και με έναν διοικητικό υπάλληλο, θα πρέπει να εξυπηρετήσουν 10 με 15.000 κόσμο στην περιοχή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το σχήμα ή αυτός ο βαθμός θα μπορούσε να λειτουργήσει προφανώς, εάν, πώς το λένε, οι μονάδες αυτές αποτελούσαν αποκεντρωμένες μονάδες ενός αναπτυγμένου κρατικού συστήματος, έτσι και θα μπορούσαν να τα αποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Εξάλλου, 70.000 γιατροί υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι, και άμα κάνουμε τη διαίρεση, θα αντιστοιχούν στα γύρω 150 ασθενείς στον κάθε γιατρό. Αν τελικά υπήρχε μια κεντρική φροντίδα, όσο το κράτος να αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας, κυρίως στην πρόληψη και λιγότερο στην θεραπεία. Γιατί αυτό θα ήταν και λιγότερο κοστοβόρο. Επίσης, τα προβλήματα με το φάρμακο εξακολουθούν να υπάρχουν. Για να εξορθολογήσει τις δαπάνες, η κυβέρνηση έχει μειώσει τη συμμετοχή του κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων στη δαπάνη του φαρμάκου κατά 57,7% σε σύγκριση με το 2009, το 2009. Και βέβαια όλοι είδαμε και εσείς είδατε, έτσι, με αφορμή το σκάνδαλο Νοβάρτης, τους πρώην υπουργούς και τους νυν υπουργούς υγείας να ανταγωνίζονται ο ένας απέναντι στον άλλο για το ποιος σημάζεψε, επιτρέψτε μου την έκφραση σε εισαγωγικά, ποιος μείωσε δηλαδή τη φαρμακευτική δαπάνη, έτσι, χωρίς να λένε ότι αυτή τελικά μεταφέρθηκε στην τσέπη του κάθε έχοντος ανάγκη των υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων. Βεβαίως ο κύριος Πλωμαρίδης μας είπε ότι η κυβέρνηση κατάργησε το 5 ευρώ το οποίο πλήρωνε οι ασθενείς όταν πήγαιναν στα έκτακτα περιστατικά, αλλά ωστόσο, εμείς γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάργηση του 5 ευρώ, που αν δεν κάνω λάθος, εισέπρατε το κράτος γύρω στα 27 εκατομμύρια, έτσι, αντικαταστάθηκε με τις εισφορές, με την αύξηση της εισφοράς υγείας στην επιπληκτική και στην κύρια σύνταξη, που αυτό το μέτρο της αποδίδει πενταπλάσια νούμερα. Έτσι, γύρω σε 127 εκατομμύρια, δεν μπορώ να είμαι ακριβής, αλλά λέω εκεί τριγύρω. Άρα, στην ουσία, η κατάργηση του 5 ευρώ δεν έκανε τίποτα, έτσι, αφού αυτή την πλήρωναν μόνο αυτοί που πήγαιναν σε ιατρία, ενώ τώρα πληρώνουν οι πάντες, έχουν δεν έχουν ανάγκη, έτσι, από τις παροχές υγείας. Για τους καρκινοπαθείς είναι τραγική κατάσταση με τα φάρμακα, πολλές ελλείψεις. Έτσι, από την άλλη μεριά, οι καρκινοπαθείς προφανώς δεν έχουν μόνο την ανάγκη της χημειοθεραπείας όταν κάνουν τη θεραπεία. Έχουν και συνοδά φάρμακα, έτσι, παυσίπονα κτλ. Τα οποία τα πληρώνουν είτε με συμμετοχή, είτε κατά 100% επειδή δεν καλύπτονται. Βεβαίως τώρα η λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ξέρουμε όλοι πόσο έχει συρρυκνωθεί. Υπάρχει η αρνητική λίστα, η συνταγογραφούμενη, η οποία καταβάλλεται στο ολόκληρο το κόστος από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή του φαρμάκου και βεβαίως υπάρχουν τα μη συνταγογραφούμενα που επίσης ο κάθε ένας που τα έχει ανάγκη πρέπει να τα πληρώσει. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, με όλα τα παραπάνω, εμείς ως συναξιολογικές οργανώσεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και πανελλαδικά, επειδή υπάρχει συγκροτημένο όργανο συνεργαζόμενων συναξιολογικών οργανώσεων, έτσι, και συντονιστικής επιτροπής αυτού, έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι προφανέστατα το θέμα της υγείας έχει οικονομική βάση, αλλά ωστόσο δεν είναι αμυγός οικονομικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πολιτικό, είναι κεντρική πολιτική επιλογή, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά των προηγούμενων, την οποία επιλογή έχει και η σημερινή κυβέρνηση. Και μάλιστα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ενταγμένο και το θέμα της υγείας και τα θέματα της ασφάλισης συνολικότερα σε ένα πλαίσιο που συζητείται αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Επιτροπές,
που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό και το οποίο αφορά τι? Αφορά το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν και υπάροχοι αυτού με βάση τα όσα διαβάσαμε από τα κείμενα την εισήγηση στην Επιτροπή που συζητείτε, έτσι, θα είναι οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις και όλοι όσοι μπορούν να αδειοδοτηθούν για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο εργαζόμενος, γιατί αφορά τους εργαζόμενους κυρίως, αλλά και όχι μόνο αυτούς, και τους συνταξιούχους, έτσι, επειδή λέει το κράτος, λόγω του προβλήματος του ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, έτσι και υπάρχουν πιο πολλοί θάνατοι, δεν έχει δυνατότητα σιγά σιγά να καλύπτει τη δίδαση του πληθυσμού και θα πρέπει όποιος ενδιαφέρεται να πληρώνει τις εισφορές του. Θυμίζω δεύτερος πυλώνας και του συστήματος που ισχύει για τα επαγγελματικά ταμεία και που και γεσέ το προωθεί. Και βέβαια από εκεί και πέρα αυτός που τις εισπράττει θα τις επενδύει και ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης θα αποδίδει ή δεν θα αποδίδει. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει καμιά εγγύηση. Θα είναι, λέει, παράλληλο σύστημα προς το δημόσιο, δεν το καταργεί, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτά τα συστήματα πάντα λειτουργούν ανταγωνιστικά και κυρίως λειτουργεί ανταγωνιστικά, όπως το λένε, σε βάρος του δημόσιου συστήματος, έτσι, ιδιωτική πρωτοβουλία. Να κλείσω, να πω και το τελευταίο, ότι πολύ πρόσφατα, τώρα, χτες προχτές, ο κύριος Τουρνάρας, ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, σε εκδήλωση των ασφαλιστικών εταιριών, είπε, και δεν είναι ο πρώτος, είπε ότι υπάρχει πάρα πολύς χώρος για τους ιδιώτες να επενδύσουν και στα ζητήματα της ασφάλισης και στα ζητήματα της υγείας. Αυτό το είπαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης παλιότερα. Όπως επίσης έχουν πει και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να πείσουν τους θεσμούς για να μην ισχύσει η περικοπή της προσωπικής διαφοράς κατά 18% από 1η-19, ότι τέλος πάντων οι συνταξιούχοι δεν θα ζουν και πολύ μετά από τα 70 τους χρόνια. Όλοι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς έχουμε βγάλει, γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι αμυγός οικονομικό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα πολιτικών επιλογών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, το άφησα τελευταίο, όχι επειδή είναι το σπουδαιότερο, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά πρέπει να απαντηθεί. Χθες στην ΕΡΤ1, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει προσφύγει στα δικαστήρια και δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και τώρα είναι στο εφετείο και μάλιστα από ό,τι ενημερωθήκαμε να βλήθηκε η εκδίκαση προχτές, μεταξύ των άλλων και των ευθυνών που καταλόγησε αναφέρθηκε στην άποψη των συνταξιδοτικών ανανεώσεων, τη δική μας δηλαδή, ότι δεν πρέπει να προσφεύγει η συνταξιδοτική στα δικαστήρια, αλλά ότι πρέπει να πάρθει η πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση για να δοθούν ό,τι έχουν παρακαλυφθεί παράνομα. Βεβαίως αυτό συνέβη και τον προηγούμενο χρόνο. Την πολιτική απόφαση πήραν σε επιστροφές όσοι πήραν από το επίδομα αλληλεγγύης κτλ. Και από τότε είχαν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις και αυτό που δεν δικαιούνται να πάρουν. Ωστόσο, αναφέρομαι σε αυτό γιατί την άποψή μας τη θεώρησε ως άποψη ενός φορέων οι οποίοι είναι κομματόσκυλα. Και βεβαίως εμείς δεν έχουμε κρύψει ποτέ την πολιτική μας ταυτότητα, ούτε και το παίζουμε απολυτή. Η άποψή μας αυτή είναι καταδεικμένη σε γραπτά, σε ψηφίσματα προς τον Πρωθυπουργό, έτσι. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι στο δημόσιο λόγο κανείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί αντίστοιχα θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται, σε όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται, κάποιοι μπορεί να είναι συμμέτοχοι ακριβώς για να κάθεται ο κόσμος στον καναπέ και να μην διεκδικεί μια πολιτική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε, συνάδελφοι, κάτι να προσθέσουμε ως παράδειγμα.